Η Ευρώπη κινείται σε αχαρτογράφητα νερά όσον αφορά στην ενεργειακή κρίση και μία μετά την άλλη οι χώρες προχωρούν σε δραστικά μέτρα προκειμένου να μην βρεθούν προμεγάλων εκπλήξεων τους χειμερινούς μήνες. Η διακοπή ροής από το Nord Stream 1 λόγω επισκευών δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία ότι μπορεί να μην είναι τόσο προσωρινή όσο λέει η ρωσική πλευρά αυτή τη στιγμή, δημιουργώντας νέους πονοκεφάλους. Ωστόσο, για τους ακτιβιστές, οι λύσεις επιστροφής στις παραδοσιακές μορφές δεν θα πρέπει να είναι οριστικές. Είναι σημαντικό να αποφευθούν μέτρα τα οποία θα προκαλέσουν δομικά πισωγυρίσματα. Θα πρέπει να είναι ένα έκτακτο πισωγύρισμα και ορισμένου χρόνου λόγω του πολέμου. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να εξευρεθούν άλλες λύσεις μακροπρόθεσμες μετάβασης σε πιο φιλικές μορφές, καθώς ό,τι συμβαίνει τώρα επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Θα πρέπει πρώτα να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, αυξάνοντας διαρκώς το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η καθαρότερη, ελεύθερη και ανεξάρτητη ενέργεια είναι εκείνη που δεν χρησιμοποιούμε. Το Ιταλικό σχέδιο για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης περιλαμβάνει σε πρώτη φάση μέτρα που έχουν υιοθετήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Από την αύξηση της θερμοκρασίας στα κλιματιστικά το καλοκαίρι και τη μείωση στα θερματικά σώματα το χειμώνα, μέχρι τον περιορισμό φωτισμού σε πολλές ιταλικές πόλεις. Παράλληλα, θα τρέξει και πακέτο βοήθειας ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.